Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Μήλου, από το δημοτικό στάδιο του νησιού, όπου εδώ σε λίγα λεπτά από τώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι μεταξύ της τοπικής ομάδας του Πανμιλιακού με την Ελάσσιρου. Ένα σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, καθώς θέλουν να συνεχίσουν αυτή την αγωνιστική με τους βαθμούς της νίκης η κάθε ομάδα για τους δικούς της σκοπούς. Με τον τοπικό Πανμιλιακό να ξεκινάει με τον Τσιούκρα Νίκο. Μαρακόπουλος, Μαυρογιάννης Παρασκευάς, Διού, Κυρίτσης, Συρηγωτάκης, Παπάς, Σιντιμπέ, Τάσο, Παπαδημητρίου και Ντένις. Σύνδρο θα ξεκινήσει με τους Παπαδόπουλος, Θαμούλη, Παράβαλο, Οικονομόπουλο, Πολιάκο, Έμψες, Βογδάνο, Μανουδάκη, Παυλόπουλο, Περιάλη και Μπακατσέλο. Αυτοί που να διώχνουν και στη συνέχεια να βγάζουν αρκετά μακριά. Καθυστέρησε, πνάει η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Παρ' όλα αυτά ο Παυλόπουλος πήρε την μπάλα, έχει βγάλει τον Μπακατσέλο από τα δεξιά. Ο Μπακατσέλος θα δώσει στον Έντσεφ. Να και η προβολή, γκολ εδώ από τον Παυλόπουλο. Τρέχει προς τη σέντρα ο... Για να δούμε τι έχει δώσει τώρα. Ακούνητος μένει ο βοηθός. Μάλλον σέντρα είναι. Όντως έτσι είναι. 1-0 το σκορ. 0-1 καλύτερα. Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης ο Παυλόπουλος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και νωρίς η ομάδα της Σύρου ανοίγει το σκορ με το δεινό σκορ της ομάδας τον Παυλόπουλο Παπαδημητρίου. Σέντρα και βαλιάνε το γκολ, 1-1 από το ωραίο γκολ που εκτέλεσε ο Παπαδημητρίου. Ο Ντένις ήταν εκεί και με το κεφάλι να κερδίσει τον Παπαδημητρίου, τον Παπαδόπουλο, με την ομάδα της Μήλου να ισοβαρίζει σε 1-1 στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Μανουδάκης, το φάουλ, εκεί που είναι κεφαλιάδα, πάλι ο Διού πάνω στη γραμμή, στην κεφαλιά του Οικονομόπουλου, τεράστια ευκαιρία αμέσως μετά το γκολ του Πανμιλιακού. Μπακατσέλος θα φέρει την μπάλα στον Έντσεφ, κρατά ο Έντσεφ, παίζεται λέει ο διαιτητής. Μανουδάκης θα κάνει το σουτ, θα κοντράρει πάνω στον Σιούκρα τώρα. Περιάλης, ωραίο κοντρόλ, θα βγάλει κάθετα στον Παυλόπουλο. Παυλόπουλος θα κάνει το σουτ. Χωρίς πρόβλημα ο Τσούκρας. Εντάξει, πολύ ωραία στον Μπακατσέλο. Μπακατσέλος κόντρα επίθεση τώρα. Μπακατσέλος είναι γρήγορος, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ο Μπακατσέλος θα κάνει το σουτ. Θα βγάλει με τις γροθιές ο Τσούκρας. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Σύρου στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μπακατσέλο στην ατομική του αυτή η προσπάθεια. Παπάς θα κάνει κάθε την πάσα στον Σάντα. Για να δούμε από τα δεξιά ο Σάντα. Θα κάνει το σουτ. Ευκαιρία εδώ, μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Σάντα. Ντάνο θα δώσει στον Περιάλη. Περιάλης κρατά. Περνάει πολύ ωραία Περιάλης. Για να δούμε αν θα κρατήσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Γκδάνοφ αφήνει την μπάλα, Παυλόπουλος ο σουτ, άου την μπάλα. Μπακατσέλος, Παυλόπουλος από τα δεξιά, για να δούμε ο Παυλόπουλος κερδίζει την μπάλα. Το πλασέτο όμως δεν ήταν καλό, τεράστια ευκαιρία για τον φορ της ομάδας της Σύρου στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μπακατσέλος θα πέρασει πολύ ωραία, ο Μπακατσέλος θα πέσει μέσα στην περιοχή. Πέσετε λέει ο κύριος Μαθιουδάκης στο 52ο λεπτό και ο Μεριάνης δεν θα βάλει την προβολή. Άω την μπάλα. Ο Μπακατσέλος θα περάσει πολύ ωραία. Ο Μπακατσέλος θα πέσει μέσα στην περιοχή. Πέσετε λέει ο κύριος Μαθιουδάκης στο 52ο λεπτό και ο Μεριάνης δεν θα βάλει την προβολή. Άω την μπάλα. Φύση να ξαναβρει τον παπά να συνεργαστούν. Παπαδημητρίου ξανά. Παπαδημητρίου. Παπαδημητρίου. Θα βγάλει τον Σάντα από τα δεξιά. Σάντα το σουτ. Τεράστια ευκαιρία για τον Πανμιλιακό με τον Τάσο να κάνει εξεπαγής τον γκολ από τα μέσα της μικρής περιοχής
Ένσε φινεκή για να κρατήσει στην κατοχή τη μπάλα στην Ελασίδου. Τώρα Περιάλη από τα αριστερά. Περιάλη θα προσπαθεί να βρει τον Παυλόπουλο. Θα κόψει ο Ντιούχ. Περιάλη στον Ογδάνοφ. Το σουτ. Τεράστια ευκαιρία. Το σουτ του Ογδάνοφ. Ο Τσούκρα λέει όχι. Παιχνίδι για να δούμε τώρα αυτό το κόρνερ. Εκεί όπου είναι ο Ένσε κεφαλιά. Και μάλλον πέναλτι για την Ελασίδου σε χέρι μέσα στην περιοχή. Στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης, πέναλτι στον σε χέρι του Τσιριγωτάκη, όπως υποστηρίζει ο κύριος Μαθιουδάκης. Και ο Παυλόπουλος ήταν αυτός που θα το εκτελέσει. Κυρίες και κύριοι, Παυλόπουλος θα κερδίσει τον Τσιούκρα και θα κάνει το 1-2 για την Ελλάς Σύρου το 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Παυλόπουλος, ο παίκτης, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι ο κύριος επιθετικός μοχλός της ομάδας της Σύρου. Παρακόπουλο, ο Γκάνο, τον Παυλόπουλο. Το σούτ του Παυλόπουλου, άω την μπάλα. Περιάλης ο σούτ. Ευκαιρία για την Ελασίδου αυτό το σουτ. Θα βγάλει μια κάθετη πάσα στον Παυλόπουλο. Παυλόπουλος δεν θα περάσει τον Τσιούκρα. Παυλόπουλος θα βγάλει στον Ογδάνοφ. Ογδάνοφ το σουτ. Τεράστια ευκαιρία του Ογδάνοφ. Διπλή ευκαιρία για την Ελασίδου. Σοβαρίζει σε 2-2 στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης η Ελλάς. Λιάκος, τώρα αν δείχνουμε καλά γιατί δεν είναι και ο φωτισμός. Παπαδόπουλος, Οικονομόπουλος, θα περάσει, θα χάσει ο Οικονομόπουλος. Θα ξανακερδίσει όπως ο Οικονομόπουλος όλα την μπάλα. Για να δούμε. Και τέλος αγώνα, 2-2 το σκορ.